Καλό μεσημέρι, κύριε Συντυχάκη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Πού το πάει η κυβέρνηση, τι θέλει να κάνει με τις υποκλοπές? Γιατί βλέπουμε για συμψηφισμούς, βλέπουμε για το ένα, βλέπουμε το άλλο. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει ακριβώς? Κοιτάξτε, σε συνθήκες προσπάθειας πολιτικής, να το πω έτσι, σταθερότητας του πολιτικού συστήματος της χώρας, ναι. Γιατί το διακύμευμα είναι μεγάλο και νομίζω ότι εξελίσσονται και αυτές τις μέρες διάφορα σενάρια περί πολιτικής σταθερότητας, ναι. Με αλλαγή εκλογικού νόμου, ποιος με ποιον θα μπορούσε σε επίπεδο διακυβέρνησης της χώρας πλην ΚΚΕ, ναι. Όπως λένε στελέχη και της κυβέρνησης. Και επειδή διακυβεύονται πολλά και με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δισεκατομμύρια, το πώς θα μοιραστούν, ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα ωφεληθούν από αυτή την ιστορία, τα γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία γνωρίζουμε, ναι. Στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερο το ρόλο των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι επιδιώξεις πάνε πακέτο και με τις παρακολουθήσεις κομμάτων, πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων, συνδικαλιστών, πολιτών, ακόμα και μεταξύ τους. Ναι. Ακόμα παρακολουθούνται ακόμα και μεταξύ τους, δηλαδή ο παρακολουθήσεις που παρακολουθήσαν τους. Συλλογή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών. Και ο στόχος είναι ένας, να χειραγωγηθεί και να υπάρξει καταστολή σε όποιον αντιδρά απέναντι σε αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική, είτε είναι με το προσωπείο τώρα της Νέας Δημοκρατίας, είτε με το προσωπείο του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με οποιαδήποτε πιθανά μελλοντική κυβέρνηση συνεργασίας, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Όλο αυτό το σύστημα των παρακολουθήσεων έχει γίνει πλέον επιστήμη. Και ξέρετε, έχουμε φύγει από την εποχή του ασφαλίτη με την καμπαρτίνα και τα μαύρα γυαλιά. Ναι, έχουμε τεχνολογία τώρα. Και έχουμε φτάσει στο και ψηφιακό. Και το ρουφιάνο της γειτονιάς. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο ψηφιακό ασφαλίτη. Ναι. Και αυτές οι λεγόμενες νόμιμες παρακολουθήσεις, όλοι μιλάνε για νόμιμες παρακολουθήσεις. Αλήθεια, ποιες είναι οι νόμιμες και ποιες είναι οι παράνομες? Και γιατί είναι νόμιμες οι παρακολουθήσεις για τις οποίες μιλάει η κυβέρνηση? Και φυσικά αυτά κινούνται και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι. Γι' αυτό και δεν βγάζεται άχνα γύρω από το ζήτημα των νόμιμων ή μη νόμιμων παρακολουθήσεων, όπως και το ΠΑΣΟΚ φυσικά. Και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά ξεκινάνε από την εποχή της αρχής δεκαετίας του 1994 με τον πρώτο νόμο, το 225, επί ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ένα νομοθετικό πλαίσιο σκοτεινό, μαύρο, αντιδραστικό, επικίνδυνο, που υπάρχει εδώ και 28 χρόνια. Και κάθε κυβέρνηση το αξιοποιούσε, το εξειδίκευε, το εξυγχρόνιζε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Ήρθαν στην πορεία και πάρα πολλοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί που εσωματώθηκαν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, δηλαδή έχουμε μια σειρά τέτοιων νομοθετημάτων στη χώρα μας που ουσιαστικά έχουν βάλει στη δαγκάνα, να το πω έτσι, το παρακολουθήσεων χιλιάδες πολίτες. Εδώ ακούγονται απίστευτα νούμερα για χιλιάδες παρακολουθήσεις, που φυσικά ο αριθμός αυτός είναι υπερπλάσιος και απροσδιόριστος, διότι αν παρακολουθούν, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, παρακολουθούν και τις επαφές στο κινητό του. Παρακολουθούν πιθανά μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή. Και δεν πρόκειται να μάθει κανείς από αυτούς αν υπήρξε στόχος υποκλοπών. Έτσι. Και μάλιστα αυτό φυσικά κορυφώθηκε με την τροπολογία που ήρθε τον Μάρτιο του 2021 με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τώρα, που κατήργησε την υποχρέωση ενημέρωσης του στόχου από την ΑΔΑΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή εφόσον η άσκηση του απορρίτου είχε γίνει με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Άλλο θέμα αυτό, λόγοι εθνικής ασφάλειας. Ποιοι είναι, δηλαδή όλοι αυτοί οι χιλιάδες που παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και, δηλαδή, και το ΚΚΕ που είχαν στήσει το σύστημα στο τηλεφωνικό κέντρο, το ΚΚΕ βάλει εναντίον των εθνικών συμφερόντων, η πολιτική αρχηγή. Έτσι, εμείς αυτά τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε τα πρώτα θύματα. Εγώ δεν θα σας πάω στις παλιές σκοτεινές εποχές. Θα μιλήσουμε για τις σύγχρονες, σημερινές, αλλά εξίσου σκοτεινές για το θέμα των παρακολουθήσεων. Έχουμε καταγγείλει συνακροάσεις και υποκλοπές στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος από το 2016, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και μέχρι σήμερα προσπαθούν, θα έλεγα με νύχια και με δόντια, να σταματήσουν οι έρευνες επικαλούμενοι από την πλευρά της Νέα Δημοκρατία το απόρριτο
και φάνηκε και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προχθές και δείχνει και το τι θα υπακολουθήσει στην Εξεταστική Επιτροπή, και ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την έλλειψη στοιχείων παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες. Υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία τα έχουμε καταθέσει. Υπάρχουν αρχικά πορίσματα της ΑΔΑΕ. Και δεν μπορώ να καταλάβω, νομίζω είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της περίπτωσης του κυρίου Κατρούγκαλου. Είδε θέμα άγνοιας κινδύνου, θράσους, κρύβεται κάτι άλλο. Αφελής πάντως δεν είναι. Που λέει ότι δεν διερευνήσαμε καταγγελίες για υποκλοπές εκεί ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία. Με πόση σιγουριά μπορεί να λέει ένας πολιτικός ότι δεν διερευνήσαμε τότε? Ποιος δεν διερεύνησε? Η κυβέρνηση, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Και πού ξέρει τι διερεύνησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αν διερεύνησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Είναι άνευ σημασίας δηλαδή η περαιτέρω διερεύνηση? Αλλά η πραγματικότητα όμως διαψεύδει και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι έρευνες συνεχίζονται. Η έρευνα της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές σε βάρος του κόμματός μας συνεχίζεται και έρχονται στην επιφάνεια νέα κρίσιμα στοιχεία, τα οποία θα κατατεθούν, δεν υπάρχει περίπτωση, θα κατατεθούν στην Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή. Εμείς ζητήσαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όλα στο φως. Όλα στο φως. Ποιος, ποιοι και με τι μέσα παρακολουθούσαν, ποιους και γιατί. Ζητήσαμε να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις υποθέσεις, να διαλυφθούν και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες. Το αρνήθηκαν. Η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι Ιταλούμενοι πρώην και νυν διοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εισαγγελείς, δύο εισαγγελείς παρακαλώ, και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού κλπ. Αρνήθηκαν να δώσουν το οποιοδήποτε στοιχείο. Δείχνει δηλαδή ότι όλα πάνε στο σκοτάδι. Και όταν κάτι δεν πάει στο φως, πάει στο σκοτάδι. Όπως σκοταδιστικό, μαύρο και άραχνο είναι το κράτος και το παρακράτος. Εμείς συμφωνήσαμε στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποθέσεις και για τις τρεις υποθέσεις, πέρα από το θέμα των συνακροάσεων του κόμματός μας και για την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων, χωρίς όμως να τρέφουμε αυταπάτες για την τελική τους έκβαση. Επειδή σας παρακολούθησα πριν από λίγο, πριν βγούμε δηλαδή στον αέρα, ήταν πολύ έξυπνο αυτό που είπατε, ότι η Καμίλα είπε άλογο που πέρασε από επιτροπή. Δηλαδή, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να οδηγηθούν τα πράγματα στο χάψιμο, να πάνε στο σκοτάδι δηλαδή. Θα καταθέσουμε ό,τι είναι να καταθέσουμε, θα κάνουμε όπως πρέπει τη δουλειά μας, να είναι σίγουρος ο λαός γι' αυτό, αλλά να μην τρέφουμε και πολύ μεγάλες αυταπάτες, κρατάμε και το σχετικά μικρό καλάθι σε αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σιντιχάκη. Σε πάθε περίπτωση, πάντως, ο λαός δεν πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι παρακολουθείται. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος απέναντι σε αυτή τη λογική των παρακολουθήσεων. Γιατί διακυβεύονται ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες του λαού από αυτό το σκοντινό, το πολυπλόκαμο νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Γιατί, άμα μας γίνει συνήθεια, μετά πάμε χαμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.